Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ. Είμαστε σε ένα όντως πανέμορφο σημείο του χωριού μας, του Δήμου της Ιεράπετρας, στο Κουτσουνάρι, πάνω στη Μεγάλη Παραλία. Ναι. Σε ένα υπέροχο μέρος, αλλά δυστυχώς είναι βράδυ και δεν μπορούμε να σας το δείξουμε τώρα. Ναι, αλλά βλέπουμε από πίσω το φεγγάρι. Έχει ξαστεριά τώρα εκεί. Πρέπει να είναι οι συνθήκες ιδανικές. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλές συνθήκες για τέλη Οκτωβρίου. Ναι. Άλλωστε το έχουμε συνηθίσει στην περιοχή μας. Έχουμε καλοκαίρι μέχρι και τον Νοέμβριο. Είμαστε πραγματικά σε ένα ευλογημένο τόπο. Οπότε τα μπάνια συνεχίζονται κανονικά εκεί, ε? Ναι, βέβαια. Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει πάρα πολύ ωραία τοπικά διαμερίσματα, με φανταστικές παραλίες. Ακόμα κάνουμε μπάνια. Κάποια ξενοδοχεία είναι ακόμα ανοιχτά. Έχουμε αρκετό τουρισμό ακόμα. Ναι. Και οδεύουμε προς το φθινόπωρο σιγά σιγά. Κυρία Σακαδάκη, πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είστε εκεί το χειμώνα? Λοιπόν, το τοπικό μας διαμέρισμα έχει αρκετούς κατοίκους, 1.200 άτομα την τελευταία απογραφή. 1.200 άτομα. Ναι. Αρκετά. Είμαστε τρεις παραλιακοί οικισμοί. Ναι. Το Κουτσουνάρι, τα Φέρμα, η Αγία Φωτιά και το μητρικό χωριό το Ορεινό είναι ο Άγιος Ιωάννης. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν το Κουτσουνάρι να ξεχωρίζει? Το Κουτσουνάρι, το χαρακτηριστικό του είναι η Μεγάλη Παραλία. Είναι μια ατέλειωτη παραλία 4 χιλιόμετρων, με φανταστική σπηρωτή άμμο και πολύ πλατιά άμμος από το σημείο που σκάει το κύμα μέχρι τα σπίτια, μέχρι το δρόμο τον παραλιακό. Αυτό λοιπόν του δίνει το προβάδισμα σε μια από τις καλύτερες παραλίες της Κρήτης. Πόσο όμορφο το συνέστημα να ζει κάποιος σε μόνιμη βάση σε μια τόσο όμορφη περιοχή, σε ένα παραθαλάσσιο οικισμό? Το συνέστημα είναι πάρα πολύ ωραίο. Χειμώνα καλοκαίρι βλέπεις τη θάλασσα. Και ανάλογα τις διαθέσεις της θάλασσας είσαι και εσύ. Αν είναι θυμωμένη, αν είναι αγριεμένη. Αλλά τις περισσότερες φορές σου δίνει ενέργεια αυτή η θάλασσα. Εμένα προσωπικά αυτό μου κάνει. Είναι ένα από τα αγαπημένα πράγματα που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, τη θάλασσα. Νομίζω όλοι μας αγαπάμε τόσο πολύ τη θάλασσα. Μάλιστα. Είχε έρθει βέβαια και συνάδελφος η Αναστασία Μπιτζηλέου εκεί στην περιοχή. Ναι. Είχε ναι, έρθει ναι. Κρήτη TV. Είδατε, στηρίζουμε όλες οι παραγωγές, στηρίζουν το Κουτσουνάρι. Δεν έχετε παράπονο. Τα χαιρετίσματά μου στην αγαπητή Αναστασία. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο γύρισμα στις πηγές του ψυχρού, ψηλά στο βουνό. Γιατί δεν έχουμε μόνο θάλασσα, έχουμε και βουνό όμορφο. Γιατί πείτε μας λίγο, περιοχές. Το καλοκαίρι εκεί η κίνηση πώς πήγε? Βρέθηκαν τουρίστες στην περιοχή? Βρέθηκαν. Αλλά όπως όλη την Κρήτη, η κίνηση ήταν πολύ πεσμένη. Πληρότητες 25 με 30% τα ξενοδοχεία μας. Όλοι με το φόβο του κορονοϊού ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Αλλά δόξα τω Θεώ πήγαμε πολύ καλά. Μόνιμοι κάτοικοι υπάρχουν στην περιοχή το χειμώνα. Ναι, επιχειρήσεις ανοιχτές ναι. υπάρχουν? Υπάρχουν και επιχειρήσεις ανοιχτές, ναι, φυσικά. Είναι ένα τοπικό διαμέρισμα με έντονη ζωή. Κανονική ζωή. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πόλη της Ιεράπετρας. Είμαστε 10 χιλιόμετρα μόνο. Ναι. Και έχουμε δημοτικό σχολείο, έχουμε νηπιαγωγείο. Είμαστε μια ζωντανή κοινότητα. Ωστόσο, κάθε περιοχή, κυρία Σακαδάκη, θέλει όθηση. Όπως και να το κάνουμε, θέλει κάποιες πρωτοβουλίες να τις σπρώξουν λίγο παραπάνω. Τι χρειάζεται η περιοχή για να πάει λίγο μπροστά? Λοιπόν, η περιοχή έχει δύο ενεργούς συλλόγους που βοηθάνε πάρα πολύ το Δήμο στις δραστηριότητες του. Ο Δήμος βοηθάει αρκετά. Κάνουμε αρκετά πράγματα, όπως ας πούμε προσπαθούμε να ηλεκτροφωτίσουμε τις περιοχές μας. Γίνεται αυτό το διάστημα, γι' αυτό σας το λέω. Και ναι. Είναι ένα βασικό κομμάτι, ο ηλεκτροφωτισμός δίνει ζωή και φως. Δεν φεύγει αυτή η σκοτεινιά. Ναι. Το λέω και μεταφορικά. Έχετε αυτό το φεγγάρι από πάνω όμως τώρα. Ναι. Ναι, το ναι, όμορφο το φεγγάρι που... Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Βέβαια, αλλά... που φωτίζει τα πάντα. Έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφα. Όσο τώρα για την περιοχή μας, νομίζω ότι γίνονται πράγματα που καλυτερεύουν τη ζωή μας, αλλά και πάντα προσπαθούμε να θέλουμε περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Κυρία Σακαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πώς θέλετε να κλείσουμε τη σύνδεση, τι έχετε να πείτε? Βλέπουμε το φεγγάρι, βλέπουμε και εσάς.
Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και... Και να τα ξαναπούμε στο Επανειδήν. Να σας καλέσω, ναι, να σας καλέσω να έρθετε από εδώ, βέβαια, να δείτε τον τόπο μας ζωντανά. Θα έρθουμε. Και όχι μέσω της κάμερας. Θα έρθουμε σύντομα, υπόσχεση.